Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε. Καλό φθινόπωρο. Ευχαριστούμε όλους θερμότατα που μας τιμάτε με την παρουσία σας. Ευχαριστούμε θερμά το Δήμαρχό μας για την παρουσία του καταρχήν, αλλά και για την ένταξη στις Ιωνικές Γιορτές και τον Αντιδήμαρχο των Πολιτιστικών, τον Πρόεδρο του Πολιτιστικού Οργανισμού, τον κύριο Χατζαντουριάν. Ευχαριστούμε θερμά τον βουλευτή Β' Πειραιός, τον κύριο Χρήστο Κατσότη, που είναι κοντά μας, βουλευτής με το Κομμουνιστικό Κόμμα, αλλά είναι και με την ιδιότητα του πατέρα των παιδιών μας, των χορευτών μας εδώ. Την Αντιδήμαρχο Παιδείας, την κυρία Αδελιγιάννη Κλέρη, τους Δημοτικούς Συμβούλους, τον κύριο Νάσο Αθανασίου, τον κύριο Νότι Γιατζίδη και την κυρία Νόρα Γαλανοπούλου. Ελπίζω να μην λησμόνησα κάποιον. Επίσης, η κυρία Γαλανοπούλου είναι και αντιδήμαρχος περιβάλλοντος. Αλλάζουν αυτά και δεν τα παίρνουμε χαμπάρι αμέσως. Λοιπόν, η κυρία Κασιμέρη, που είναι και πρόεδρος του Συλλόγου Ηλιακτίδα και δημοτικός σύμβουλος, και η κυρία Κασίμη, που είναι αντιδήμαρχος καθαριότητας. Είναι πολλοί εκπρόσωποι μαζικών φορέων κοντά μας. Μεταξύ αυτών των φίλων μας, των υπηρωτών εδώ, εκτός από την κυρία Δελιάννη και ο πρόεδρος, ο κύριος Χρήστου. Από τους φίλους μας τους Κρήτες, από το Διοικητικό Συμβούλιο, είναι ο Νικήτας ο Περεθωράκης εδώ. Επίσης, βρίσκονται κοντά μας ο κύριος Βασίλης Κωνσταντινίδης, πρόεδρος των Κιλκισιωτών και φίλος του συλλόγου μας. Και έχουμε και σημαντικές προσωπικότητες, επιτρέψτε μου, κοντά μας, όπως τον κύριο Κυριάκο Σαχανίδη, συγγραφέα, ποιητή, θεατράνθρωπο και εκπρόσωπο του Φιλικού Συλλόγου μας των Αργοναυτών Κομνηνών. Έχουμε κοντά μας επίσης τη γραμματέα της Επιστημονικής Επιτροπής Ποντιακών Μελετών και του καταπληκτικού μουσείου που έχουμε την τύχη να φιλοξενούμε στην περιοχή μας, την κυρία Τσιλιγκαρίδου. Ευχαριστούμε θερμά όλους για την παρουσία σας. Σήμερα θα κάνουμε ένα μικρό ταξίδι. Ένα ταξίδι με τη βοήθεια της μουσικής, του χορού και της ποίησης. Θα κάνουμε ένα μικρό ταξίδι στο χρόνο, να θυμηθούμε λίγο έτσι, πολύ σύντομα, χωρίς να σας κουράσουμε την ιστορία μας. Και αυτό γιατί, δυστυχώς, μέχρι τώρα η ιστορία του ποντιακού και μικρασιατικού ελληνισμού δεν διδάσκεται στα σχολεία. Κάτι γίνεται τελευταία, αλλά σε καμία περίπτωση δεν διδάσκεται όπως θα έπρεπε. Έτσι λοιπόν τα παιδιά μας δεν γνωρίζουν την ιστορία, πρώτα απ' όλα, αλλά και όλοι εμείς. Πρέπει λοιπόν να ξέρουμε, για να αγαπάμε τον ελληνισμό και για να είμαστε περήφανοι για την καταγωγή μας. Γιατί οι ρίζες της ελληνικής παρουσίας στον πόντο χάνονται στην αχλή του μύθου. Ήδη από το ταξίδι του Ιάσωνα στην Κολχίδα με την αργοναυτική εκστρατεία. Η εξορία του Προμηθέα στον Κάφκασο, οι γενναίες Αμαζόνες, η αναμέτρηση του Ηρακλή με τις Τυμφαλίδες Όρνηθες στην Ίσο Αρετιάδα, εκείνο το νησάκι που βρίσκεται στα ανοιχτά της Κερασούντας, για όσους έχετε πάει. Η περιπλάνηση του Ορέστη στη Θωανία, την αγαπημένη μας Τόγια τη σημερινή. Είναι η απαρχή λοιπόν της περιπλάνησης του Έλληνα σε αυτό το νέο ανεξερεύνητο κόσμο πέραν του Αιγαίου. Η πρώτη τεκμηριωμένη βέβαια ιστορικά παρουσία των Ελλήνων στον Πόντο ανάγεται γύρω στο 8ο αιώνα. Γεωγραφικά, αν προσδιορίσουμε τον Πόντο, για όσους δεν γνωρίζετε, ξεκινά πιάνει από τον Κάφκασο, από την Κολχίδα ανατολικά, ως τον άλλη ποταμό, δυτικά, στη Σινόπη δηλαδή, την περιοχή της αρχαίας Παφλαγωνίας. Στο εσωτερικό εκτείνεται περίπου σε βάθος 250 χιλιόμετρων. Η έκτασή του, του Πόντου δηλαδή, υπολογίζεται περίπου σε 70.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα, που σημαίνει λίγο παραπάνω από την έκταση της σημερινής πατρίδας μας. Χωρίς οριζόντια από την οροσειρά του Παριάρδρη και τις Ποντιακές Άλπεις, στον παραλιακό και στο Μεσόγειο Πόντο, γεγονός που έπαιξε σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση γλωσσικών ιδιωμάτων, αλλά και διαφόρων μουσικοχορευτικών παραδόσεων. Η περιοχή του Πόντου είχε την τύχη να ημνηθεί από τον Όμηρο στην Ιλιάδα,
Από τον πρώτο γεωγράφο της αρχαιότητας, τον Στράβωνα, τον Πόντιο Στράβωνα από την Αμάσια του Πόντου και τον Αθηναίο ιστορικό και φιλόσοφο Ξενοφόντα, αλλά και πολλούς άλλους. Στην ελληνιστική περίοδο, οι ποντιακές πόλεις φτάνουν στο αποκορύφωμά τους. Η ισχυρή επίδραση του ελληνικού στοιχείου στους γηγενείς λαούς συνέβαλε πολλαπλά στην κοινωνική και πολιτισμική τους εξέλιξη. Αργότερα, με την εξέλιξη του χριστιανισμού, χτίζονται πολύ σπουδαία μοναστήρια που διαδραμάτισαν πολύ σημαντικό ρόλο στην εδραίωση, τη διάδοση, την άνθηση και τη σωτηρία του χριστιανισμού και του ελληνισμού. Κατά τα Βυζαντινά χρόνια, ο Πόντος κατέχει γεωπολιτικά, στρατιωτικά και οικονομικά προνομιακή θέση. Οι ακριτικοί πληθυσμοί έχουν αναπτυγμένη εθνική συνείδηση και θυσιάζονται για να υπερασπιστούν τα σύνορα της πατρίδας τους. Δυστυχώς όμως, κατά τον 11ο και 12ο αιώνα, το Βυζάντιο αδιαφορεί για τα ανατολικά του σύνορα, με αποτέλεσμα την κατάξη της πόλης το 1204 από τους Φράγκους και την κράτησαν για περίπου μισό αιώνα. Το Βυζάντιο κατακαιρματίστηκε. Στον Πόντο όμως, ο σπουδαίος Αλέξιος Κομνηνός ιδρύει το κράτος των μεγάλων Κομνηνών της Τραπεζούντας. Σύντομα η Τραπεζούντα γίνεται σημαντικό κέντρο έρευνας, επιστημών και κέντρο εμπορικών συναλλαγών μεταξύ Ανατολής και Δύσης. Στα τέλη του 13ου αιώνα καθιδεωρώθηκε μάλιστα ως έμβλημα ο μονοκέφαλος αετός που κοιτούσε προς τη βασιλεύουσα. Για τρεις περίπου αιώνες, πολιτεία, λαός, εκκλησία, κλήρος, επιστημονική γνώση και θρησκεία πορεύτηκαν αρμονικά, δημιουργώντας το θαύμα της αυτοκρατορίας της Τραπεζούντας, της άνθησης των τεχνών και των γραμμάτων, αλλά και του εμπορίου που έφτασε μέχρι και τις Ινδίες και το Σιάμ. Το 15ο αιώνα, οι Σελτζούκοι Οθωμανοί πιέζουν ασφιχτικά το Βυζάντιο, πολιορκούν αλλεπάλληλα την Κωνσταντινούπολη. Ο Πόντος των Μεγαλοκομνηνών βοηθάει και στηρίζει το Βυζάντιο όσο μπορεί. Όμως δυστυχώς η αρχή του τέλους έρχεται το Μάιο του 1453 όταν αλώνεται η πόλη. Σύντομα οι Οθωμανοί οργανώνουν εκστρατεία για να κατακτήσουν και τον Πόντο. Η χριστιανική Δύση συνεχίζει να αδρανεί, να μην βοηθά. Ο τελευταίος αυτοκράτορος του Πόντου, ο Δαβίδ Κομνηνός, μετά από ιδιαίτερα ασφιχτική πολιορκία, αναγκάζεται να παραδώσει την Τραπεζούντα 8 χρόνια μετά την κατάκτηση της βασιλεύουσας. Η μεγάλη νύχτα Οθωμανικής κατάκτησης, που κράτησε 4 αιώνες για τον Ελληνισμό, είχε ξεκινήσει με το πάρσιμο της πόλης και της Ρωμανίας, όπως λέμε, τον Πόντο. Στο μνήμα και της προσφυγιάς στο κύμα να μετράν οι απόγονοι. Δυο πατρίδες, μια σταγόνα, μια σελίδα του αιώνα. Μια αρχή με δίχως τέλος, ένα στάχι μες στο έλος που προσμένει να'ρθει θέρος με ατέλειο το αγώνα. Τόσο αίμα, τόσος πόνος, δεν τα έσβησε ο χρόνος. Και ο λαός, πάντοτε μόνος, μόνος με την αδικία, να δοξάζει βλαβικά τη Ρωμανία. Μπράβο.
κατάληψη της αυτοκρατορίας της Τραπεζούντας σήμαινε βίαιη αλλαγή στη ζωή των Ελλήνων του Πόντου. Οι Οθωμανοί, εντελώς ανίκανοι να διοικήσουν, αναγκάστηκαν να χρησιμοποιήσουν τα μοναστήρια και τις οργανωμένες περί αυτών ελληνικές κοινότητες για την ίσπραξη των φόρων και για την τήρηση μητρώων. Λόγω του θρησκευτικού φανατισμού τους, οι μουσουλμάνοι, οι Οθωμανοί, επέβαλαν στους κατακτημένους λαούς, στους άπιστους, τους γιαούριδες όπως τους έλεγαν, αλλαγή θρησκείας αλλά και εθνικής συνείδησης. Άρπαζαν τις περιουσίες τους, τους ατίμαζαν και ασκούσαν κάθε μορφής βία. Γύρω στα μέσα του 19ου αιώνα άρχισαν να γίνονται κάποιες μεταρρυθμίσεις από τον Σουλτάνο, ευνοϊκές για τους κλαβωμένους. Θέλοντας να εξορίξει τα πολύτιμα μεταλλεύματα που υπήρχαν, κυρίως στην περιοχή της Αργυρούπολης, εξού και το όνομα Αργύρου Πόλη, ο Σουλτάνος λοιπόν αναγκάζεται να παραχωρήσει προνόμια στους πόντιους μεταλλορίχους που γνωρίζουν καλά πώς να κάνουν την εξόριξη. Τα μεταλλεύματα τραβούν και το ενδιαφέρον των μεγάλων δυνάμεων της εποχής που επενδύουν και έτσι πια έχουν οικονομικά συμφέροντα στην περιοχή. Μετά την ήττα των Οθωμανών στο Ρωσοτουρκικό πόλεμο, οι Έλληνες αποκτούν καράβια με ρώσικη σημαία και διαπρέπουν στο εμπόριο. Ιδρύουν τράπεζες και πολλά πνευματικά ιδρύματα. Όμως όλη αυτή η άνθηση ενοχλεί τους Τούρκους εθνικιστές που οργανώνονται με αρχηγό τον Κεμάλ. Φανατίζουν τον τούρκικο λαό κατά των χριστιανών και ξεκινούν τη βίαιη εθνοκάθαρση. Αρχικά σφάζουν 1,5 εκατομμύρια χριστιανούς Αρμένιους και αμέσως μετά σειρά έχουν οι Έλληνες του Πόντου αλλά και άλλες χριστιανικές εθνότητες και του Πόντου και της Μικράς Ασίας. Στον Πόντο θρηνούμε τουλάχιστον 353.000 θύματα της θηριωδίας των Τούρκων. Μαζί με τους Έλληνες της Μικράς Ασίας τα θύματα υπολογίζονται για πάνω από 1 εκατομμύριο. Χιλιάδες είναι οι Έλληνες που τους οδήγησαν στο θάνατο εντάσσοντάς τους βία στα λεγόμενα τάγματα εργασίας. Σειρές ατέλειωτες γυναικόπαιδων και ηλικιωμένων οδηγούνταν πεινασμένοι, διψασμένοι, μισόγυμνοι, άπλητοι στα χιονισμένα βουνά όπου πέθαιναν ή τους εκτελούσαν εμψυχρό. Σειρές ατέλειωτες από ανθρώπινες φιγούρες. Σειρές ατέλειωτες, τα σύννεφα μαύρα, ανέρωτα, το χώμα ξεραμένο, τα πηγάδια τα νερογόματα, άνυδρα, χορταροσκεπασμένα, σειρές ατέλειωτες, όσα χορτάρια πράσινα και άνθη μαραθήκαν, τόση καημή και βάσανα της προσφυγιάς στα δώρα. Σειρές ατέλειωτες, ανθρώπινες φιγούρες, λαιλατημένες ψυχές, ερυπωμένα όνειρα που ο θάνατος συχνά πυκνά ανακόπτει. Σειρές ατέλειωτες, τα στραφτερά σπαθιά θολώνουν από το αίμα εκείνο των αθώων που όλο πίστευαν πως θα σωθούν ακόμα. Σειρές ατέλειωτες, και εκείνες οι φωνές γιαούρογλου γιαούρ το δρόμο για το θάνατο μικραίνουν και χάνε τη ζωή εμπρός εκείνων των λυσασμένων λύκων την αγέλη. Σειρές ατέλειωτες, για προσκεφάλι το άψυχο της μάνας στο κορμί λίγο πριν τα όρνια αφανίσουν. Ώρα ανάπαυσης μας είπαν, προσμονής, θανάτου για μας ήταν η ώρα. Σειρές ατέλειωτες, κάκουντσα, σηκωθείτε γρήγορα, κάτσουν μπουγερτέν, φύγετε από αυτόν τον τόπο. Σειρές ατέλειωτες, ξανθούλα, ξανθούλα, έλα σφεύω με αλιγορτάκι, μάνα σπα θα έρθω. Κρύα τα χέρια της, τα ρούχα ματωμένα, το βλέμμα της ασάλευτο, λες το Θεό μιλούσε. Ψέματα εν, ψέματα. Η μάνα μου κι θα έρτε, η μάνα μου πίστα από μεν, για πάντα, μάνα! Σειρές ατέλειωτες, πόνος ατέλειωτος, μνήμες για πάντα.
Τα θύματα της γενοκτονίας θα ήταν πολύ περισσότερα αν δεν υπήρχαν τα γενναία ποντιόπουλα, οι τραντέλενες, που πήραν τα βουνά και υπερασπίστηκαν τα γυναικόπαιδα που αναγκάστηκαν να καταφύγουν εκεί. Η λαϊκή μούσα, υμνώντας τον άγνωστο Πόντιο Αντάρτη, αφιερώνει ένα πολύ όμορφο παραδοσιακό τραγούδι που λέγεται Αϊτένς. Ο Αϊτός λοιπόν, γυρνώντας στα βουνά, βρήκε τον τραντέλενα Πόντιο Αντάρτη να κοίταται άθαυτος εκεί, νεκρός. Αϊτένς επεριπέτανε. Yeah.
Το Γενάρη του 1923 μαγειρεύτηκε στη Λοζάνη, στα διπλωματικά τραπέζια των συνδιασκέψεων, ένα πρωτοφανές τερατούργημα που ονομάστηκε Συνθήκη της Λοζάνης και το οποίο υποχρέωνε 2 περίπου εκατομμύρια ανθρώπους να ξεριζωθούν από τα ευλογημένα χώματα που πότισαν για τουλάχιστον 3.000 χρόνια με τον Τίμιο Ιδρώτα τα δάκρυα και το αίμα τους. Όσοι κατάφεραν να επιβιώσουν από τη φοβερή λέλαπα των Νεότουρκων που σάρωσε όλο τον Πόντο και τη Μικρασία, υποχρεώθηκαν να πάρουν το μακρύ δρόμο της προσφυγιάς. Ανίποτε σε κακουχίες, στέλνουν στο θάνατο χιλιάδες ταλαιπωρημένους προτού καν πατήσουν λεύτερο χώμα, αλλά και στη συνέχεια, στην καραντίνα, στα αντίσκηνα, στους προσφυγικούς καταβλισμούς, ο τύφος, η ευλογιά, η ελονοσία, θερίζουν πάνω από 1.000 πρόσφυγες κάθε μέρα. Μπορεί να ζούσαν ή να πέθαιναν, όμως όσο ζούσαν δεν τους έβλεπες να ζητιανεύουν. Τα παιδιά έτρεχαν ψάχνοντας για ξύλα, για χόρτα και ρίζες που ήταν η τροφή τους. Η μάνα κατάβρεχε το βρώμικο χώμα, έκτιζε με λίγες πέτρες την πυροστιά, έκανε την πουγάδα. Όλοι βοηθούσαν στον αγώνα της επιβίωσης. Η αντιμετώπιση των προσφύγων από τους περισσότερους ντόπιους εχθρική, τουρκόσπορους, ξενοχωρίτες, παστρικές τις γυναίκες, έτσι τους αποκαλούσαν. Η Ελλάδα, από μια μικρή χώρα που μόλις είχε βγει από επιστράτευση, πόλεμο και ήττα, αντιμετώπιζε το τεράστιο προσφυγικό πρόβλημα. Μέσα σε ένα χρόνο αυξήθηκε κατά 25% ο πληθυσμός της, με άστεγους, άπορους και δυστυχισμένους πρόσφυγες. Όμως η μητέρα πατρίδα, υποδεχόμενη πίσω τους απογόνους των πρώτων αιώνων απικιστών, μετά από 3.000 χρόνια, απέκτησε ένα εύρωστο παραγωγικό δυναμικό που αναζωογόνησε τη γεωργία, αφού ως τότε πάνω από τα 3/5 της γης παρέμεινε ακαλλιέργητο. Επιπλέον, δέχτηκε σπουδαία εισροή βιομηχανικών εργατών που φέραν μαζί τους τις τέχνες της ταπιτουργίας, της μεταξουργίας και της κεραμικής. Η Μακεδονία και η Θράκη κυριολεκτικά μπολιάστηκαν με τους εργατικούς Έλληνες του Πόντου που αγάπησαν τόσο πολύ τη γη που την μετέτρεψαν σε επίγειο παράδεισο. Ξεκίνησαν τη ζωή τους στην αρχή χτίζοντας πέτρα-πέτρα μια ζεστή φωλιά για τις μεγάλες οικογένειες που δημιούργησαν. Δούλευαν όλοι μαζί, από το χάραμα ως το σούρουπο, και το βράδυ, όταν ξαπόστεναν, νοσταλγούσαν την αγαπημένη τους πατρίδα. Μιλούσαν στα παιδιά τους για αυτού που άφησαν. Έκλαιγαν και τραγουδούσαν αυτά και αυτούς που άφησαν. Ακόμα στα αυτιά μου ηχεί η υπέροχη φωνή του παππού μου του Ανέστη, που μας έλεγε ιστορίες και τραγουδούσε τους καημούς της προσφυγιάς. Σφιχτόδετα μας είχανε τα χέρια, μας κλείσανε στη νύχτα και απ' έξω τα μαχαίρια. Κάπου 25 μας τσάκισαν και της ψυχής μας τα κατάβαθα μαυρίσαν. Ένα επί ένα οι σιδεριές, απ' έξω, τουφεκές, βρισιές και απειλές. Σε λίγο χάθηκε ο σταυρός απ' το ξοκλήσι. Το έκαψαν, το γκρέμισαν προτού ο ήλιος δύσει. Σκοτάδι! Ο χάρος χτύπησε στο διπλανό κελί. Άψυχο σώμα, άψυχο σώμα, μα λεύτερη και αδούλωτη ψυχή. Με την τριχιά δεμένο για καιρό, στο στήλο το ένα χέρι το δεξιό, το άλλο κρεμόταν ξεραμένο, κρατώντας λίγο χώμα από την πατρίδα ευλογημένο. Θέλω να ψάσκουμε, να ακούω τη λαλία της. Άμονα να ρωθήμετος να τραγωδούμε ντάμα,
και σαν παρχαρό κέφαλα να σύρω το τοξάρι. Ακεί όπου βοδιάσκονταν την Παναίας δάκρα, ακεί όπου αναστοράς η παρχαρίτε γόρας, ακεί αρωθυμάς τα μέραντε γενέθες, ακεί από νεγκάσκουμε σιτέμνε νεγκασμένος, ακεί τερώ των ουρανών τα λίδια και το φέγγον και στείλω τα χαιρετία συμψεμόνα την πατρίδα. Στείλω τα χαιρετία συμψέμορφα ποταμέας. Στείλω τα χαιρετία συμψέμορφα. Στείλω τα προσκυνήματα, μσούλα τα εγκλησίας. Κλείνω και φτάγω το σταυρόν γιατί αποθαμένους δε πέμναν αλειτούργητοι. Καντήλα. Δε πέμναν σάγια χώματα, άξιοι τιμημένοι.
τρία πουλία εκόνεψαν απάγγε κάσο Γιάννη. Το ένα γλυκοτραγωδί, το άλλο κλίν και κλαίει. Το τρίτο το τρανύτερο αρωθυμά και λέει. Σε εκείνα τα ψηλά ρασιά, ψέμορφα ποταμέας, ελίβωσεν ο ουρανόν κι η μάνα κλαίει σ' ο αίμαν. Κρούν χαλάνουν εγκλησιά στο σπίτι, μοναστήρια κι έρημος, η δίψυχος κρατεί το πρωτοστέφανο της σηματωμένη αγκάλια της. Χρόνια επέρασαν πολλά, σέραση ως ετράνινεν και έρθε να δάσον τόπον. Έχτισε νέαν εγκλησάς, οσπίτια, μαχαλάδες, όργος σε αγριοχώραφα, δουλείαν και φοβέθεν, έχτισε σε τόπον λεύτερον, σε ελληνικών το χώμαν. Μετανάστευση λοιπόν είναι μια ανοιχτή πληγή στο σώμα της πατρίδας μας που συνεχώς αιμορραγεί, ακόμα και σήμερα. Η αθέμαξη αυτή άρχισε για τον ποντιακό ελληνισμό ήδη από τα χρόνια της τουρκοκρατίας.
γιατί πολλοί αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν την πατρογονική ποντιακή γη για να γλιτώσουν από τις ατιμώσεις ή και το θάνατο και κατέφυγαν κυρίως στη γειτονική Ορθόδοξη Ρωσία. Πολλοί κατέφυγαν και στην ενετοκρατούμενη τότε Κρήτη, διαπρέποντας σε όλους τους τομείς όπου δραστηριοποιήθηκαν, όπως ο Γεώργιος Τραπεζούντιος ή ο Κομνηνός Κρής. Κατέφυγαν ακόμα και στις παραδουνάβιες ηγεμονίες, στη Μολδοβλαχία, οι Υψηλάντιδες, η οικογένεια που ξεκίνησε και έκλεισε την Ελληνική Επανάσταση, ο Αλέξανδρος και ο Δημήτριος, οι Καρατζάδες ήταν στη Μολδοβλαχία. Κατέφυγαν και στη Βενετία, ο σπουδαίος καρδινάλιος Βυσαρίωνας, που τα μάλα βοήθησε το διαφωτισμό. Κατέφυγαν και στη Βόρεια Ήπειρο, ο σπουδαίος Μητροπολίτης Κοριτσάς, ο Πόντιος, ο Φώτιος Καλπίδης και ο Εμιλιανός Γρεβενών. Σε όλες αυτές τις περιοχές, οι Πόντιοι άφησαν ανεξίτηλα τα σημάδια τους. Στις αρχές του 20ου αιώνα και ιδιαίτερα στα χρόνια της γενοκτονίας, το μεταναστευτικό κύμα έγινε εντονότερο και θέργεψε μετά τη Μικρασιατική καταστροφή και την προσφυγιά, μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, αλλά και τον εμφύλιο. Το άνθος του ελληνικού ενεργού πληθυσμού, τα νιάτα μας, εγκατέλειπε κατά χιλιάδες την πατρίδα μας για την Αμερική, την Αυστραλία, τη Γερμανία και πολλές άλλες χώρες. Καημός δυσβάστακτος η ξενιτιά για το λαό μας έκανε πολλές οικογένειες κομμάτια. Γονείς δεν ξανάβλεπαν τα παιδιά τους, δεν γνώριζαν ποτέ τα εγγόνια τους. Παιδιά μεγάλωναν με γιαγιάδες και παππούδες μακριά από τους γονείς τους. Αδέρφια μέχρι και σήμερα έχουν ανταμώσουν για 40 και 50 χρόνια. Τα ταξίδια βλέπετε ήταν δύσκολα και δαπανηρά και οι τρόποι επικοινωνίας ελάχιστοι. Μόνο ένα γράμμα κάπου κάπου. Η φωνή του λατρεμένου πόντιου τραγουδιστή, του Στέλιου Καζαντζίδη, ήταν ο καλύτερος εκφραστής του πόνου της ξενιτιάς. Ποιος δεν έχει τραγουδήσει το «Μανούλα θα φύγω, μην κλάψεις για μένα». Ο Έλληνας μετανάστης αποτέλεσε ένα σημαντικό κομμάτι σε όποια χώρα βρέθηκε, γιατί ήταν ένας άνθρωπος που χάραξε το όνομά του βαθιά πάνω στο χώμα του ξένου τόπου και επηρέασε θετικά τον πολιτισμό του, αφού ο ίδιος κουβαλούσε και κουβαλάει στο DNA του ένα θαυμάσιο πολιτισμό που έχει στο κέντρο του τον άνθρωπο, το υπέρτατο στοιχείο. Οι Έλληνες της Διασποράς διέπρεψαν και διαπρέπουν, παλεύοντας να διατηρήσουν την ελληνική και ποντιακή τους ταυτότητα, αλλά και στις μέρες μας πολλά Ελληνόπουλα διαπρέπουν σε πανεπιστήμια ή ερευνητικά κέντρα του εξωτερικού. Η δημοτική μας παράδοση δημιούργησε πολλά ποίηματα και τραγούδια. «Ανάθεμα και τα μακρά, όθεν χυπάει λαλία, το μάτε με σκοτίνεψαν ασυναρωθυμία απ' την νοσταλγία» ή το περίφημο «Ξενιτία το φαρμάκης, πολύ πίνατο». Τον ουρανό νερώτεσα και τα ψηλά ρασία να λέγνε με «Δω είνετε τα αρνήμψη ξενιτία». Τι μήνε δέκες με Θεέμ, χαράντε γέμνε μάνα. Πίσω Θεέμ να μην αργείς τη ξενιτέα στο γράμμα. Αρνόπομ, πού κι εσπορπατείς, πού στέκεις, πού κοιμάσαι. Το μάτι αν δακροβρέχτανε κι ψήμαρο θυμάσαι. Ασυμπατρίδα σμερτικών, εσέν που λύμ και δέκαν. Τη ξενιτία στο μασέρ, σοκάρδο πως ενδόκαν. Ψωμήν το τρώει συν ξενιτέαν, πάντα εν πεινασμένος. Νερόν το πιν συν ξενιτέαν, πάντα εν διψασμένος. Ανάθεμά σε ξενιτέα, από την κάρδα μ' έβγα. Τα δάκρα ετελείωσαν, κι εγώ την άκρας κέβρα. Ξενιτεία το φαρμακής πολύ πεινάτος, η καρδιά
Μια τραγωδία που διαδραματίστηκε πολλές φορές ήταν η δολοφονία γυναικόπαιδων. Συχνά όμως είχαν τακτική οι Τούρκοι. Δολοφονούσαν μόνο τις μανάδες πολύ μικρών παιδιών και άρπαζαν τα παιδάκια για να τα κάνουν γενίτσαρους, να τα εξισλαμίσουν. Τα έβαζαν σε ιδρύματα ή τα έδιναν σε τούρκικες οικογένειες, ανατρέφοντάς τα με μίσος κατά των Ελλήνων. Τους έλεγαν δηλαδή ότι οι γονείς σας, τους γονείς σας τους σκότωσαν Έλληνες. Είστε Τουρκόπολα που τους γονείς σας τους σκότωσαν οι Έλληνες. Υπήρχαν και πολλά ορφανά που στάλθηκαν για υιοθεσία στις Ηνωμένες Πολιτείες και άλλα που κατάφεραν μέσα στο πλήθος των προσφύγων να φτάσουν στην Ελλάδα πεντάρφανα, χωρίς τη γονική προστασία. Τα παιδιά αυτά δεν έπαιξαν. Μεγάλωσαν στους δρόμους, κάνοντας θελήματα, χαμαλίκια για ένα κομμάτι ψωμί. Κι όμως, πολλά από αυτά τα παιδιά ήρωες δεν διθιάνεψαν. Είχαν μια σπουδαία αξιοπρέπεια. Ήταν στους δρόμους, αλλά δεν έπαψαν να κάνουν όνειρα. Δεν έχασαν την ελπίδα. Και πολλά από αυτά τα κατάφεραν. Λεύτερα οράματα. Καλών από παιδίν σωμάτια μικίδα. Ζεστόν εγκάλια. Να κονεύω και θυμούμαι. Θα τα ξαναπώ από την αρχή. Καλών από παιδίν σωμάτια μικίδα. Ζεστόν εγκάλια να κονεύω και θυμούμαι. Κανείς το όνομα αν και λάλλεται. Κι εγώ σαν χάντη αν το κοιμούμαι. Όνειρα φτιάγω. Σειράσαμ τα σακία φορτωμένα ως τα πάν. Λίγο ψωμί το μερτικό μου και πεντελέας. Παιχνίδια, οι άλλοι. Εγώ έμενε ο ορφανός. Εγώ έμενε ο αυτός. Ωραί, ο ξένων, ο αούτης. Τα ημέρα σπακι περνούν. Πότε θα τρανίνω για να φεύγω. Κοίτη, από μικρός ορφάνηγα, άμον ξερό κλαδόπον, από μικρός σε μέτρινα, θα πω ένα σοκαρδόπον. Καλείον αγέννητος λέω, κάθαν ημέραν θάνατος, εύκαιρο το κουίμ, περμέν, ξένο κι ατό, ξένος παντού, φταίχτης εγώ. Εσύ ρε τα μαλία μου. Φορτώθτωσέ να μη ήμουνε άμοντεσέ. Να γυρεύω και πορώ, ναι δάκρυα να σύρω, ναι να διαβαίνω το πλατίν τον ήλιο να χορτάζω. Φορτούμε το σακίν και πάω και του βραδύ απέσα χάντια το κοιμούμε, όνειρα φτάω. Yeah.
Ένα σημαντικό κομμάτι των Ελλήνων του Πόντου αποτελεί ο Ελληνισμός που κατέφυγε στη Ρωσία. Τα πρώτα κύματα ποντίων προσφύγων κατέφυγαν στην Τσαρική Ρωσία στις αρχές του 19ου αιώνα. Οι παράλληλες πόλεις της Μαύρης Θάλασσας, όπως το Βατούμ, το Σοχούμ και οι νότιες περιοχές της Ρωσίας, φιλοξένησαν τον Ελληνισμό του Πόντου, όπου εξάλλου οι Έλληνες στα αρχαία χρόνια είχαν ιδρύσει πόλεις-κράτη. Εγκατεστημένοι εκεί οι Έλληνες του Πόντου, πάντα είχαν ως στόχο τη μετοίκησή τους στην Ελλάδα. Κατάφεραν να ορθοποδήσουν και να κάνουν ένα νέο ξεκίνημα, διατηρώντας την ταυτότητα και τις ρίζες τους. Μάλιστα, θα σας πω και κάτι που δεν είναι γνωστό. Στην Τράπεζα Ελλάδος υπάρχουν καταθέσεις εδώ και πάρα πολλά χρόνια, καταθέσεις ποντίων από τη Ρωσία σε χρυσό ή σε λίρες Αγγλίας είτε σε τσαρικά ρούβλια, τις οποίες καταθέσεις οι συμπατριώτες μας δεν μπορούν να πάρουν. Βαρύ χτύπημα υπέστη ο Ελληνισμός στα χρόνια της Σοβιετικής Επανάστασης και έπειτα στα χρόνια των σταλινικών διώξεων. Γιατί ανέγκεφαλη πολιτική ηγεσία της πατρίδας μας έστειλε παρακαλώ στρατό να πολεμήσει στο πλευρό του τσάρου. Δεν σκέφτηκε καθόλου τις συνέπειες που θα είχε στους χιλιάδες Ελληνοποντίους. Έστειλε στρατό να πολεμήσει λοιπόν στο πλευρό του τσάρου κατά της Οκτωβριανής Επανάστασης και των Κομμουνιστών. Τι συνέβη λοιπόν μετά, όπως ήταν φυσικό, μετά την επικράτηση της Οκτωβριανής Επανάστασης, οι Έλληνες θεωρήθηκαν εχθροί. Πλήρωσαν λοιπόν το τίμημα, γιατί αντιμετωπίστηκαν ως εχθροί του νέου καθεστώτος. Εξορίστηκαν στα βάθη της Σιβηρίας και στις στέπες της Κεντρικής Ασίας, όπου πολλοί πέθαναν από τις κακουχίες, ακόμα και κατά τη διάρκεια του ταξιδιού που διαρκούσε μήνες και γινόταν κάτω από άθλιες συνθήκες. Επιπλέον, οι συμπατριώτες μας δεν είχαν την παραμικρή ευκαιρία να μάθουν την ελληνική γλώσσα, αφού δεν υπήρχαν ελληνικά σχολεία. Παρ' όλα αυτά, κατάφεραν να διατηρήσουν την ποντιακή διάλεκτο, τα ήθη και τα έθιμα των ποντίων, χάρη στην ελληνική τους περηφάνεια, εργατικότητα και την ορθόδοξή τους πίστη. Πρέπει να το πούμε αυτό, ήταν βαθιά θρησκευόμενοι οι πόντιοι εκεί. Οι πόντιοι λοιπόν της πρώην Σοβιετικής Ένωσης μας έκαναν και μας κάνουν ακόμα περήφανους για το έργο τους. Πολλές προσωπικότητες παγκοσμίου εμβέλειας έχουν αναδειχθεί από αυτούς τους Έλληνες, όπως ο Οδυσσέας Δημητριάδης, μουσικοσυνθέτης από τους σημαντικότερους μαέστρους του 20ου αιώνα με καταγωγή από το Βατούμ. Για πάνω από 70 χρόνια υπηρέτησε τον κόσμο της μουσικής τέχνης. Στον Οδυσσέα Δημητριάδη αποδίδονται πάνω από 6.000 συναυλίες και έργα. Ο Βίκτορος Αριανίδης, ο σημαντικότατος πόντιος αρχαιολόγος που γεννήθηκε στο Ουσμπεκιστάν, σύγχρονος του καθηγητή Ανδρώνικου, ανέσκαψε στην Ασία, αναζητώντας το δρόμο του Μεγάλου Αλεξάνδρου και τους χαμένους πολιτισμούς του Αφγανιστάν και του Τουρκμενιστάν και έχει κάνει καταπληκτικές εκδόσεις, τον έχουμε φιλοξενήσει και στην Επιτροπή Ποντιακών Μελετών. Ο Θεόδωρος Γιουρτσίχιν Γραμματικόπουλος, παρακαλώ. Μάνα Πόντια, ο πρώτος κοσμοναύτης ποντιακής καταγωγής, γεννημένος στο Βατούμ. Οι γονείς του ζουν σήμερα στη Μακεδονία. Τον έχουμε επίσης φιλοξενήσει. Επίσης έχουμε το Βασίλειο το Φυσατίδη, γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί, δεν θα σταθώ σε άλλους. Αυτός ήταν ένας από τους σημαντικότερους ήρωες του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Από μόνος του εχμαλώτησε τουλάχιστον 200 Γερμανούς και έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο στην άμυνα που έκαναν οι Ρώσοι και δεν έπεσε η Μόσχα. Και κέρδισαν οι συμμαχικές δυνάμεις στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ξέρετε ότι δεν του απονεμήθηκε ποτέ ο τίτλος του ήρωα της Σοβιετικής Ένωσης, γιατί ήταν Έλληνας. Στην Ελλάδα κατάφεραν να έρθουν σταδιακά κατά τα τελευταία 40 χρόνια. Το 1989 ήρθε στην Ελλάδα το τελευταίο κύμα των Ελλήνων, το μεγάλο κύμα από την πρώην Σοβιετική Ένωση. Βεβαίως πολλά από τα αδέρφια μας ζουν ακόμα εκεί και μας χρειάζονται. Όσοι ήρθαν στην Ελλάδα, τι αντιμετώπισαν? Ρατσισμό από πολλούς πολίτες, όχι από όλους βέβαια. Συχνά και από τους παλιούς λοιπόν ποντίους αντιμετώπισαν και από αυτούς ακόμα ρατσισμό. Αντιμετώπισαν απελπιστική γραφειοκρατία από το κράτος. Αυτό ήταν το καλωσόρισμα στην ιστορική τους πατρίδα. Είναι πολύ άδικο ακόμα και σήμερα με την πρώτη ευκαιρία να κακολογούμε ένα συμπατριώτη μας επειδή δεν ξέρει να μιλήσει πολύ καλά ελληνικά. Τον αποκαλούμε ξένο, Ρώσο, γιατί απλά δεν γεννήθηκε στην Ελλάδα. Δυστυχώς στη συνείδηση του νεοέλληνα έχει διαστρεβλωθεί η έννοια εθνικότητα. Από βαφτίζουμε Έλληνα, όποιον έχει ζήσει μερικά χρόνια εδώ και απέκτησε ταυτότητα και διαβατήριο ίσως, και εξωστρακίζουμε τα ίδια μας τα αδέρφια εξαίματος που έκαναν αυτό τον τραγικό ιστορικό κύκλο Πόντος, Ρωσία, Ελλάδα.
έκαναν αυτό τον τραγικό κύκλο και πολλές φορές ξεριζώθηκαν και έχτισαν σπίτι από την αρχή. Όλοι θυμόμαστε και τις λαϊκές αγορές, όπου οι αξιοπρεπείς αυτοί συμπατριώτες μας ξεπουλούσαν το βιός τους για να επιβιώσουν. Είμαστε πολύ τυχεροί, γιατί στα μέλη του συλλόγου μας έχουμε αρκετούς ποντίους από την πρώην Σοβιετική Ένωση, που μας δίνουν μαθήματα αξιοπρέπειας, πατριωτισμού και αγάπης προς την Ελλάδα. Κώστα Παπαδόπουλε, ευχαριστώ που είσαι αυτός που είσαι. Εντόκεν ένα γιλτιρούμ και οι βροσίντε ρούξεν, εχάλαξεν την αγορά, σα ήμαρτα ερούξεν. Η θεία μη κακότεχος, η σιλον εγκασμένσα, το εις τον άντρα νύμπορον, σα ξένα τα παιδείας, το εις γαραμέτε απλήρωτα και ομούτε βρουλισμένα. Θέλω να παρανεύκετε και χάτεψεν τον πόνο, σταυρών εφτά εις ο Θεόν και φτάνει αμόνο. Δουλεία θέλω νέθεμ, δουλεία να δουλεύω. Ας φτάει η πατρίδα μου Κολαϊλούκ κι άλλο κοιταγιανεύω. Και νη δύο νεαρές ποντιοπούλες από την πρώην Σοβιετική Ένωση. Έρθαμε ασυρουσία στο τρανόν την πολιτεία και αραεύουμε δουλεία. Η Αλεξάνδρα και η Γνωσία. Η Αλεξάνδρα ξεναπλέκ. Και η Γνωσία να κεντά. Εφτάμε μόρφα πειρασκεία και λαβάσα πενηλία. Η Αλεξάνδρα στο σχολείο έμαθε λογιστικά. Και η Γνωσία ενδασκάλσα σα παιδεία τα μικρά. Μαναχών δουλεία φέρτε. Και ο γαμπρόν καλώς να έρθε. Δύσκολα πράγματα ζητάτε, κορίτσια. Δουλειά και γαμπρό στη σημερινή εποχή. Πολύ δύσκολο. Πάμε έναν τάς για τα κορίτσια. Χορός των ποντίων του Καυκάσου, το τάς. Γιατί εμπορεί να με. Έτσι τους ματσεχάρε δεν τσακένε τι άλλη να με. Έτσι τους ματσεχάρε δεν τσακένε τι άλλη να με. Ασεβιές, ασογιάννη, πάντα κλαίω και πονώ. Ασεβιές, ασογιάννη, πάντα κλαίω και πονώ. Έχω να κυπηνώ και με θυλώ να ανασφάλω και πονώ. Να κυπηνώ και με θυλώ να ανασφάλω και πονώ. Πέντε ως πίτε έκτισα. Ένα βιωματικό τραγούδι για τους πόντιους αυτούς. Ξένα είμαι Έλληνας και στην Ελλάδα είμαι ξένος. Αυτή ήταν η αλήθεια. Πέντε ως σπίτια έφτισα κι ας όλα ξεσπίτουμε. Πέντε ως σπίτια έφτισα κι ας όλα ξεσπίτουμε. Προσφύγαση μας ο κουνή δεν θα παλάλουμε. Προσφύγαση μας ο κουνή δεν θα παλάλουμε. Πατρίδα μάρα έβωσε, άμμο καταραμένος. Πατρίδα μάρα έβωσε, άμμο καταραμένος. Σα ξένα είμαι Έλληνας και στην Ελλάδα ξένος. Σα ξένα είμαι Έλληνας και στην Ελλάδα ξένος. Σπίτια φεγγάν αμέσα, σόρνη και πότα μακρύν. Πεγάδε μαρμαρό χτίστα νερό να μόν το δάκρυν. Πεγάδε μαρμαρό χτίστα νερό να μόν το δάκρυν. Πάτριδα μαρά
ξένος, σαν ξένα είμαι Έλληνας, εσύ είναι πάντα ξένος. Ο Κώστας ο Μαυρόπουλος, ένα από τα πανέμορφα ποίηματά του, ένας λαϊκός ποιητής παρόλο που δεν δέχεται τον όρο, ποίηματα που είναι έμεσα βιωματικά, γιατί ο Κώστας έχει την τύχη να έχει κοντά του τον περίπου 100 ετών πατέρα του, τον Μπαρμπαδημήτρη Μαυρόπουλο, που είναι ένας χήμαρος, ένας καταπληκτικός άνθρωπος και έχει στα αυτιά του συνεχώς ακούσματα από την πατρίδα. Πάμε, Κώστα, για τα έθιμα. Τα θάνατα. Ζελεύω τα ψηλά ρασιά, τα σιλοχρονισμένα. Μία ντοστέκνε ηλιόλουστα και μία σιωνισμένα. Του ήλ το φως εζέλεψα, το χρυσοφωτισμένο. Το χώμα, το καρπόφορο, το παρχαρανθισμένο. Ζελεύω ατούς ντεκόνεψαν σημάνια την εγκάλια. Σα μου χαπέτε, αντέσανε, ντεχλούσαν σα μαγκάλια. Έκει την έμνε κι εγώ ολοέρα, τσεκίνα τα βλοήρια, ίσον χωρών εχόρευα, διπλών σα πανοήρια. Νέλεπα τον και με τζετσί πως γαβουρεύ τη λύρα, να κλώσκε τα πεσοχωρών, να τραγωδεί η ψήνα. Ίνας να παίζει το τουλούμ, άλλος το ταουλόπον, και όσο χέρι μου να κρατώ, τεμώ να το κορτσόπω. Τα χρόνια κι αν επέρασαν και οι καιροί ελάγαν, τεμέτερα τα έθιμα συμψήνε μουν και γράγαν. Αγαπημένο όργανο σε όλο τον πόντο ήταν ο Ζουρνάς. Ο Περικλής ο Κατσότης θα μας παίξει Ζουρνά. Πάμε ένα κότσαρι, Περικλή. Ευτυχώς υπάρχουν πολλοί νέοι μας, όπως ο Περικλής, όπως ο Γιάννης ο Καζαντζίδης, ο Παναγιώτης ο Καζαντζίδης, ο Γιάννης ο Φωτιάδης και ο Ανέσης ο Ιακυμίδης, νέα παιδιά που παίζουν παραδοσιακά όργανα με πολύ μεράκι, μαθαίνοντας και νότες, και έτσι δεν φοβόμαστε ότι θα χαθεί η παράδοσή μας. Και ας πούμε τώρα ένα άλλο στοιχείο που ανέκαθεν χαρακτήριζε τους περισσότερους Έλληνες του πόντου, που ήταν το χιούμορ, που συχνά μάλιστα είναι και καυστικό και αυτοσαρκαστικό. Οι πόντοι δεν διστάζουν να σατιρίσουν πρώτα τις ίδιες τους τις αδυναμίες και έπειτα τον άλλον. Και έτσι πρέπει να είναι, είναι η αλήθεια. Έτσι λοιπόν οι πόντοι δημιούργησαν πολλά ανέκδοτα, εφιέστατα και ξεκαρδιστικά, μέσα από τη ζωή. Τα κακέκτυπα μεταφρασμένα ξένα χαζοανέκδοτα που θέλουν να παρουσιάζουν τους πόντιους ως χαζούς δεν έχουν καμιά σχέση με τα γνήσια ποντιακά ανέκδοτα και η φράση που υποτιμητικά ακούμε, ακόμα και σήμερα που θα έπρεπε να έχει ξεπεραστεί, πολλοί να λένε «Πόντιος είσαι» υποτιμητικά, θεωρούμε ότι υποτιμά μόνο αυτόν που την ξεστομίζει. Κάθε χωριό, σήμερα στη Μακεδονία αλλά και τότε στον Πόντο, είχε τουλάχιστον ένα χωρατατζή που ήταν πολύ αγαπητός σε κάθε συντροφιά. Εμείς έχουμε τον Γιώργο, τον Βαφιάδη, τον Γιωρίκα. Αλλά κάθε χωριό λοιπόν είχε εκείναν και βεζούν, δηλαδή μια ξύπνια πολυλογού που είχε πάντα κάτι να πει. Τεμέτρωνε και βεζού, ένι τσόφα.
Για σ' ακούμε ξαν, ντοες να λέει μας, τσόφα είναι η σοφία στα ποντιακά. Δε φτάτε, καλά έστω. Καλά έπαιρνε. Έμορφα, έμορφα. Αριάτε σένε λέγαμε. Έμορφα. Τις ζώντε ξυκλού είχαμε. Εμπογαλεύτα, εμπογαλεύτα. Έσκασεν οι ψημταπές. Ως άλλο και μπορώ. Εγώ πω άνθρωπος είμαι. Θέλω κάποτε, κάποτε να ησυχάζω. Κι ολέχνε με και βεζού. Ψέματα. Ναι, καλά, ο Νικόλας ο ταχυδρόμων το έφερε με το ποντιακό των περιοδικών. Να δε βάζω, να ρωθυμώ και να περάνει η ώρα. Κι ολέγνε με και βεζού. Ψέματα, να ομνώ κι ορκίσκουμε. Ψέματα. Ναι, είσαι. Επήκα έναν έμορφο καϊβέν και κάτσα οξουκά σαβλοίρ συνειβαραν τη ελέας να πίνω και να δε βάζω. Και το φούστρον τέχω σάψιμον ασπερμέν και πειράζει. Κι ολέγνε με και βεζού ψέματα. Καλά, καλά είστε. Συντέλεπα τα παιδεία φορεμένα τα ζύμκας και τα ζυπούνας απάνω σαν περιοδικά η καρδία με φαρφαταρίασαν και το μάτι με γομώθαν. Κι όντες είδα τον και μεντζετζή να κρατεί γιοσμαλία και πιτσιμλία την και μεντζέναν. Α τότες ελάγγυψα και σκόθαπα και ερχίνεσα κρυφά κρυφά να χορεύω. Και έφτασε με το ζουγλίο μου, ερχίνεσα και την τραγωδία. Να ετών πάντα κέρεκι, να ετών πάντα σάβα. Ούιπα, ανέλεπε με η ελέγκο υποσάβε η φιλενάδα μου. Βούτερον σο ψωμί να τσ' έβαλνα. Θα εκλώσκου του όλων τη μαχαλάν και παστόν ρεζίλ θα επίνεμε. Έτσπα, εκάτσα κάσιν καπουρέτκα και ερχίνεσα να δεβάζω το περιοδικό. Να δεβάζω να λελεύω σας. Κι ολάχνε με και βεζού, ψέματα! Συντέλεπα, στο περιοδικό τα φωτογραφίας εθιμέθα τα παλαιά τα πανοήρε. Απλωμένα τα τραπεζομάντιλα αυκά σαν δέντρα. Πολύκα, πολύκα από τα φαΐα και τα ποτεία. Εσύρνε το ξάρνατο και μεντζετζής κι απάνσι σερίνα το τσάκωμαν. Άλλε τραγώδναν κι άρε χόρευαν χαρεμέν κι αδελφωμέν. Ατών την αδελφότητα πολλά πολλά κι έχνατο ο σήμερος απανοήρε. Ο σήμερον η πρόοδος εσπινατά και πιτσιμλία φώτε. Έμορφα καθίσματα, το τι ασκώ αφούντα νέας αδυνατά τα μεγάφωνα. Α έτσι και εν ειρήνη, α έτσι εν, α έτσι εν. Η ζουρνά αποχωρεί το ταουλόπον και πέρανα το ικεμεντζέ. Και τα παιδεία το χορεύνε, παλαλώνεται μέτερον τα χούλ. Συτετερώ τη νέα τεμέτερον την παράδοση. Αργιατά το θέλω να λέγω σας. Κάθε νέο θέλει και τη λογαρία θε. Α έτσι χεν. Κι ολέγνε με και βεζού, ψέματα. Νίσε, άσε πολλά, το μάτι με βάρυναν. Το κεφάλι με κλείστε να πάνω στο Γιάννη και τα σέρε με κρεμαλίγανα στην καπουρέτκα. Και έναν έμορφο όραμα έρθενε μπροστά, έναν ευλοημένο όραμα. Κι εγώ ερχίνεσα να τραγωδώ, να τραγωδώ και να ρωθυμώ. Ο σήμερον στο όραμα πήγα στην τραπεζούντα, απάν στην Αργυρούπολη, η Νόη και Σαμψούντα. Συνόπι, πάφρα, αμισό, συγκρόμιοντα σε βρέθα, έκουσα λίρα σπέξιμον κι άμον ξαναγενέθα. Επήγα και στην Τρίπολη, μονή του Βαζελώνα, σώραμα μπιεδεύανε από άνετουν τα χρόνια. Σο θαλασσάκρισα σούρμενα, σου τσίτα τα ρασία. Σε πανοήρια χόρεψα με φούστρον και χαψία. Όραμα δέκες με χαρά, θαρώ θα παλαλούμε. Κι θέλω να ξυπνιούμε, καλείο να σκυμούμε. Κι ολέγνε με και βεζού, ψέματα! Οφείλουμε να πούμε και δύο λόγια για κάποιους στυλοβάτες της παράδοσής μας που αυτοί είναι οι οργανοπαίκτες.
Ξέρετε πώς ονομάζουμε επίσης πόντι τα τραγούδια μας? Τραγωδία, και στον πληθυντικό τραγωδίας, που πιθανά συνδέεται με τον αρχαίο διθύραμβο που έψαλαν οι αρχαίοι Έλληνες γύρω από το βωμό. Το ποντιακό δημοτικό τραγούδι ήταν μέσω επικοινωνίας ή μεταφοράς εθνικών μηνυμάτων. Λειτουργήσε ως πνευματικός φάρος στις συνειδήσεις των δοκιμαζόμενων Ελλήνων στα πέτρινα χρόνια και παράλληλα ως μέσο διατήρησης της εθνικής τους ταυτότητας. Η μουσική που συνόδευε παίζονταν από ζουρνά, δυνατό ήχο δηλαδή, ακούσατε πριν λίγο, από φλογέρα, θα ακούσετε σε λίγο, από κλαρίνο, η βιολή σπανιότερα, από κεμανέ στο δυτικό πόντο, επηρεασμένο από τους Καπαδόκες, από αγγείο που είχε διαπεραστικό δυνατό ήχο και πάντα ταούλι. Όμως το πιο αγαπημένο όργανο για να συνοδεύει τα αγαπημένα μας τραγούδια, αλλά και για αυτοσχεδιασμούς, ήταν η λύρα. Η λυράρδης ήταν περιζήτητη και ήταν αγαπητή σε κάθε χωριό και σε κάθε παρέα. Παλιότερα μάλιστα έφτιαχναν και οι ίδιοι, και με πολύ μεράκι μάλιστα, τις φιαλόσχημες λύρες τους. Ο Κώστας ο Μαυρόπουλος έχει γράψει ένα πολύ ωραίο ποίημα, είναι και ο ίδιος λυράρης και θα μας το πει. Θα φτιάξουμε μαζί σήμερα μια λύρα. Έσκισα το κοκκίμελον και πήγα το σκαφίδνατς, το κυφαλόπον πιτσιμλίν, το τίατς ξυλοξένες, η γλώσσανατς το γραμμαλίν, φίλτισι τα πιτσίμια το παλικάρ, σκυρόξυλον τα κόρδας τσοκανίζουν, ο γάιδαρον φορτούτατα, τη ρεκ στένωσα ζήλια. Καπάκ ασοτσαμόξυλον με τα νερά τα ίσα, τα οφρίδια γαϊτανόφριδα πιπίλια τα τρυπία και το τοξάρ άγρον κλαδίν δίτσανα συνελέα. Τα τσάρια επίρας άλογον, τα κόρδας να λουκίζουν. Έσυρα μία το τοξάρ. Έσουγλισα το τίατς, εγούρεψα το ζήλ με την καπάν, κίνας λαλία εξέβε. Τα λίβια κατασκίστανε, η θάλασσα εταράε. Φουρλάεψανε τα νεράν, το χώμανε ποτίε. Τα ψία μου πρασίνεσαν και φύτρωσαν κλαδία, κι ασα κλαδία εξέβανε έμορφα τσιτσεκόπα, τσιτσέκια, τσιτσέκια μοσχομύριστα, κουρτσούπα και αγούρια. Εγούρεψανε το χωρόν, τη γη βαθέα οργώνε. Σας ευχαριστώ πολύ. Σύροντα το ξαρέσει, σας χορεύνε τα παιδιά. Άιτε Γιάννη.
και να κάθεσαι και μπορείς. Η συμμετοχή των νέων μας οφείλεται κυρίως σε κάποιο πρόσωπο. Η ποντιακή οικογένεια και ευρύτερα η ποντιακή κοινωνία ανέκαθεν επεφύλασε σημαντική θέση για τη μάνα της οικογένειας, μα και για τη γυναίκα γενικότερα. Ελάχμα ξαπά. Σε εποχές που οι γυναίκες αλλού δεν έβγαιναν από το σπίτι, στον πόντο μορφώνονταν, εργάζονταν, έπαιρναν μέρος στα γλέντια, Παναία, αλλά πάντα με σεμνότητα, ισότιμα όμως με τον άντρα. Ο σύζυγος πάντα ζητούσε τη γνώμη της γυναίκας του και συνήθως την εμπιστευόταν για τα οικονομικά του σπιτιού. Η μάνα ήταν ο στυλοβάτης της οικογένειας, «εκράτνεν το σπίτ», όπως έλεγα, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις που ο πατέρας είχε αναγκαστεί να ξενιτευτεί. Ή, ξέρετε, σκόπιμα οι Τούρκοι έπαιρναν τους άντρες και τους κρατούσαν για 10-12 χρόνια στο στρατό για να μην κάνουν παιδιά, για να διαλυθεί η οικογένεια. Έτσι λοιπόν η μάνα κρατούσε τότε. Η πόντια λοιπόν μάνα ήταν η κυβωτός που διέσωσε την αρχαιοελληνική ποντιακή διάλεκτο, αφού μιλούσε ποντιακά στα παιδιά, αλλά διατήρησε και διατηρεί και όλα τα έθη και έθιμα του λαού μας. Για την πόντια μάνα αποτελεί στόχο ζωής η μεταλαμπάδευση των πολύτιμων στοιχείων του πολιτισμού της ράτσας μας και δεν υπάρχει μεγαλύτερη ικανοποίηση από τη διαπίστωση ότι το παιδί της μπολιάστηκε με αυτά τα στοιχεία και ότι μάλιστα ίσως να την ξεπεράσει. Αφιερώνεται λοιπόν στην πόντια μάνα το ποίημα και το τραγούδι που ακολουθεί. Αφιερώνεται ιδιαίτερα σε εσάς τις μανάδες που έχετε εδώ τα παιδιά σας. Να είστε καλά, σας χρωστάει πολλά η πατρίδα μας. Κάποιοι το μάντεψαν, άλλοι το κάναν τάμα, πως με εντολή Θεού θε να γεννεί το θάμα. Στο σπίτι που μεγάλωσε, προσφυγωμάνα λέγανε τη μοίρα, με το τραγούδι των Θεών και με τη λύρα. Ανεμοσήκωτα τα πόδια της, τη γης δεν την αγγίζαν. Στο όνομά της, το μυαλό ξεθόλωνε και η σάρκα έτρεμε στο άκουσμά της. Στο προσκεφάλι του ζεστό το χνότο της, γλυκό για τον ένουρισμα μες στο σκοτάδι. Αληθωμάνα, κοίταζε μύριες φορές κατάματα τον Άδη. Λεύτερο πνεύμα, συνείδηση καθάρια. Χίλια δυο κι άλλα τόσα. Τι κι αν της κλέψαν την πατρίδα. Έχει ιστορία, έθιμα, ελληνόριζη, δικιά της γλώσσα. Και να το θάμα. Η δόξα εστεφάνωσε την άξια δράση. Για το παιδί της τώρα χαίρεται που θα την ξεπεράσει. Μπράβο. Έχουμε τη χαρά και την τιμή σήμερα να φιλοξενούμε έναν αγαπημένο άνθρωπο του πολιτισμού κοντά μας. Έναν άνθρωπο με σεμνότητα, αλλά έτσι με πολύ σταθερή θέση. Δουλεύει ακάματα εδώ στη Νέα Σμύρνη και αλλά ευρύτερα στον πολιτισμό μας. Ο Πασχάλης Οτόνιος, ο οποίος μας κατέπληξε πρόσφατα με τις καταπληκτικές συναυλίες, την οποία είχαμε τη χαρά να πάρουμε κι εμείς μέρος, τις αφιερωμένες στη Σμύρνη, επειδή αγαπάει πολύ τον πόντο και τις παραδόσεις μας και ιδιαίτερα τη μάνα, ετοιμάζει ο ίδιος μάλιστα ένα σπουδαίο έργο που θα παρουσιαστεί στο Μέγαρο Μουσικής. Ο Πασχάλης που έχει μεγαλώσει στις Σέρες, στη Μακεδονία, με ποντιακά ακούσματα και έτσι λοιπόν έχει πάρει κι αυτός το μικρόβιο, σήμερα θα μας πει ένα πολύ αγαπημένο τραγούδι. «Η μάνα είναι κρύο νερό και δεν μπαίνει στο ποτήρι. Αν δεν είναι η μάνα, τίποτα δεν γίνεται. Στη δύσκολη την ώρα, μανίτσα μου θα φωνάξεις. Η μάνα είναι το στήριγμα της χαράς στο κλαδί». Πάμε, Πασχάλη μου. Δώστε τα λόγια στον Πασχάλη, τα είχα εκεί και τα πήρανε. Κάποιος τα πήρε από εκεί, Πασχάλη. Θέλω λίγο σκονάκι, εγώ δεν είμαι πόντιος, ναι, αγαπώ ναι, το στοιχείο. Για να τα πεις σωστά. Θέλω λίγο δώστε αυτό το σκιάκι γρήγορα τα λόγια στον Πασχάλη. Κάποιος σου τα πήρε, Πασχάλη μου, από εκεί. Κάποιος τα πήρε. Η μάνα είναι σε παραδοσιακή μουσική. Βέβαια, η στίχη είναι λίγο πιο σύγχρονη, όπως και την πατρίδα μέχασα που τραγουδήσαμε πιο πριν. Είναι παραδοσιακό, παραδοσιακή μουσική, αλλά η στίχη είναι του χειρούργου του Πόντιου, του Χρήστου του Αντωνιάδη. Έτσι λοιπόν βλέπετε πώς παντρεύεται η παράδοση με τη σύγχρονη στιχοποιία. Είμαστε τυχεροί γιατί έχουμε καταπληκτικούς στιχουργούς. Χάσαμε το στίχο τώρα. Θα τον βρούμε. Δώστε μου, παιδιά, το σχέδιο, δώστε μου.
Δέσποι να δώσεις. Για όσους δεν μπόρεσαν να δουν τη συναυλία, Πασχάλη, μου επιτρέπεις να πω ότι θα την παρουσιάσετε μετά από έτοιμα και στην Καλυθέα πότε? 7 Οκτωβρίου θα παρουσιάσουμε. Αναφέρεσαι στη συναυλία που... Βεβαίως, ήταν τη Σμύρνη στο Γιαγκίνο. Ωραία. Θέλω να πω, μια και να μην ξαναμιλήσουμε μετά, να τραγουδήσουμε μόνο, ότι είμαι συγκινημένος που βρίσκομαι εδώ ενδιάμεσά σας. Αγαπώ τον Πόντο πάρα πολύ και την παράδοσή του ιδιαίτερα. Και υπέροχη δουλειά εδώ η φίλη μου, η Ρένα. Ράνια. Η Ράνια, σύγχρονη. Ναι, ναι. Και τι έγινε το μικρό? Εντάξει. Μας κάνει διακοπές. Στο καλοκαίρι για διακοπές θέλω. Κασίρματος. Ωραία, καλύτερα. Πάμε. Στο χρέος της θα καίγεται η ψυχή. Η μάνα κρύο νερό και στο ποτήρι και μπαίν. Η μάνα να μείνετε, η μάνα να μείνει. Η μάνα να μείνει. Η μάνα κρύο νερό και στο ποτήρι και μπαίν. Την έση αγάπη και βρείτε εσύ. Η μάνα κρύο νερό και στο ποτήρι και μπέν. Η μάνα να μείνετε, η μάνα να μείνε. Η μάνα να μείνε. Η μάνα κρύο νερό και στο ποτήρι και μπέν.
Πάμε στο Καρ, στον Κάφκασο. Λέτσι και Λετσίνα. Έτσι για να τιμήσουμε τους συμπατριώτες μας εκεί από τον Κάφκασο. Σχετικά άγνωστος με την έρευνα των χωρών, τον έχουμε φέρει στην επιφάνεια, λέγεται Τριγώνα, αλλά Τριγώνα από την περιοχή του Γουρούχ.
Με την ευκαιρία θέλω να σας προσκαλέσω σε ένα πολύ σημαντικό γεγονός που θα λάβει χώρα στην πόλη μας, στην Αθήνα, το Σάββατο 13 Οκτωβρίου, το Σάββατο το βράδυ, θα γίνει στις Ολυμπιακές Εγκαταστάσεις, στο κλειστό του μπάσκετ, και θα είναι ένα παμποντιακό, πανελλήνιο φεστιβάλ χορών. Θα τελεί υπό την σκηνοθεσία του σπουδαίου σκηνοθέτη, του κυρίου Κώστα Γαβρά, που έρχεται από τη Γαλλία ειδικά γι' αυτό, και θα συμμετέχουν και άλλοι πολύ σπουδαίοι καλλιτέχνες που έχουν δηλώσει επιθυμία, Πόντι και μη. Το φεστιβάλ αυτό διοργανώνεται από εμάς εδώ, από το Σύνδεσμο Ποντιακών Σωματεία Νότιας Ελλάδας, στην οποία έχω την τιμή στο Διοικητικό Συμβούλιο να είμαι. Και είμαστε, με μεγάλη περηφάνεια το λέω, μαζί με τον Παναγιώτη τον Μιστακόπουλο, συνδιοργανωτές, χοροδιδάσκαλοι. Εκεί λοιπόν, σε αυτό το καταπληκτικό φεστιβάλ που θα γίνει, με ελεύθερη είσοδο, να είστε όλοι εκεί, γιατί πραγματικά θα είναι πολύ αξιόλογο, θα τιμηθεί η σπουδαία βυζαντινή ποντιακή οικογένεια των Γαβράδων. Εμείς, σαν Νότια Ελλάδα, Σύνδεσμος Ποντιακών Σωματείων και Νήσων Νότιας Ελλάδας, που εκπροσωπούμε τουλάχιστον 40 σωματεία, όχι μόνο από το Λεκανοπέδιο, αλλά και από τη Λαμία, από τη Λιβαδιά, από την Πάτρα, από την Κόα, από την Κρήτη, από την Κέρκυρα και άλλες περιοχές, τέλος πάντων, θα χορέψουμε, γιατί κάθε σύνδεσμος χορεύει διαφορετική περιοχή, θα χορέψουμε Δυτικό Πόντο, συγκεκριμένα την περιοχή επαρχία Γαράσαρη με πρωτεύουσα την Νικόπολη. Τα παιδιά μας θα σας δώσουν μια πολύ μικρή γεύση από το τι πρόκειται να γίνει εκεί. Θα χορέψουν δύο χορούς, το Κουνιχτόν και το Ούτσεϊ περιοχής Γαράσαρης. Πάμε! Να τελειώσουμε, το καλύτερο έχει μείνει. Πάμε στον Κάφκασο λοιπόν, ένας επίσης αρκετά άγνωστος χορός, ο χορός Τίταρα, αλλά όπως το χορεύουμε στον Κάφκασο, Τίταρα του Κάρς λοιπόν.
στο τέλος, θα παρακαλέσω τα κορίτσια μας, τις αμαζόνες μας, να χορέψουν μόνες τους δύο γυναικείους χορούς, χαριτωμένους, πατούλα, πατούλα λέγανε στα ποντιακά την άσπρη, με την ασπρόδερμη κοπέλα, τη Ροδαλή, και Τιβ 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 Τάνα, επίσης ένας άγνωστος χορός. Είναι γυναικείοι χοροί που θέλω, θα μου επιτρέψετε να τους αφιερώσω σε ένα κοριτσάκι που ήρθε στον κόσμο πριν από πολύ λίγες μέρες. Έγινε μπαμπάς ο Θοδωρής μας, ο Θοδωρής ο Κοκοβίδης. Γέννησε ένα πανέμορφο κοριτσάκι η γυναίκα του. Χαιρόμαστε πάρα πολύ. Τα παιδιά μας παντρεύονται και κάνουν παιδιά και τις αφιερώνουμε σε την καρδιά μας αυτό το τραγούδι. Την περιμένουμε να έρθει μετά από 4-5 χρόνια κοντά μας. Από τη Σάντα, από τη Σαμσούντα, από την Τραπεζούντα, από την Κερασούντα, από τη Ματσούκα. Είναι η σειρά των αγοριών μας, των παλικαριών μας που έχουν το προνόμιο να μας μεταφέρουν ένα κομμάτι παράδοσης 3.000 χρόνων. Εκεί κάπου στη Ματσούκα, στον Πόντο, κοντά στον ποταμό Σέρα, βρίσκεται ένα μικρό χωριό, το Ατσαπάτ. Το Ατσαπάτ λοιπόν φημίζεται, παρόλο που είναι μικρό, για τους καταπληκτικούς χορευτές και την υπέροχη παράδοση που είχε. Ένας χορός που ξεκίνησε από εκεί είναι μια μορφή αργής αίρας, που είναι όμως ένας ανεξάρτητος χορός. Τον χόρευαν προετοιμάζοντας την ψυχοσύνδεσή τους και το κορμί τους για αυτό που θα ακολουθούσε. Το χόρευαν επίσης την προετοιμασία της μάχης. Ήταν το ειρηνικό μέρος, το ήρεμο. Ατσαπάτ λοιπόν. Thank you.
Αγαπημένε φίλε και καταπληκτικοί άνθρωποι, να σου Αθανασίου, ευχαριστούμε που είσαι εδώ. Τώρα είδα. Έλα, Χάρη. Ο χορός της ζωής. Από το Βενιαμίν του χορευτικού μας. Και εκείνη η χιλιάμυρη, η τρισαθλιωμένη, αυτούς που λέγαν ο Θεός τους έχει λησμονήσει, κατάφεραν και μάζεψαν τα σκόρπια όνειρά τους. Ωι, και νέλα και να συν ξένη τι. Και το θάνατο ίσα μπροστά στα μάτια του μήνυσαν πως η ζωή είναι όλη δικιά τους. Κι όταν ο τρισκατάλατος θόριαζε πού να πλώσει, εκείνοι οι Ολύμπιοι με τους φορούς τον σκιάζαν. Και πονεμένον πουλήν καρδίανε. Κρατήσιτεν τα χέρα σου και τον χορόν γουρέψεν, σισάρα πάν, νιέψτε! Thank you.
Δυο πατρίδες, δυο πόνοι. Γιατί ναι, εμείς οι πόντοι έχουμε τη μακρινή πατρίδα μας. Την πατρίδα της καρδιάς μας. Τον αγαπημένο μας πόντο. Και πονάμε για την απώλειά του. Αφού τα δάκρυα της ψυχής μας δεν στέρεψαν ακόμη. Όμως πονάμε και για την πατρίδα μας, την Ελλάδα. Για την ελεηνή κατάσταση στην οποία την έχουν φέρει άπονες εξουσίες. Εντός και εκτός συνόρων. Εμείς, σαν ενεργοί Έλληνες πολίτες, οφείλουμε να αποδείξουμε ότι αγαπάμε την πατρίδα μας, ότι αγωνιζόμαστε για να μην χάσουμε τα δίκαια που σαν εργαζόμενοι κερδίσαμε όλα αυτά τα χρόνια. Γιατί δεν είμαστε ραγιάδες. Αγωνιζόμαστε. Κρατάμε γερά. Δεν σκύβουμε το κεφάλι. Μπράβο! Γι' αυτό θα μου επιτρέψετε να πω ότι χαίρομαι όταν βρίσκονται άνθρωποι που έχουν βγει μέσα από την εργατιά, συνδικαλιστές στη Βουλή, γιατί φτάνουν πια οι γιατροί και οι δικηγόροι. Θέλουμε ανθρώπους που νιώθουν τον πόνο του εργάτη και που είναι εκεί για να υψώσουν το ανάστημά τους. Τέτοιους ανθρώπους να στέλνετε στη Βουλή, αγαπητοί συμπατριώτες και συνέλληνες. Πρέπει να παλεύουμε όμως και για τα δίκαια του ελληνισμού, για τη διατήρηση της ιστορικής μνήμης, τη διατήρηση του αξιλοζήλευτου πολιτισμού μας. Τα παιδιά μας δεν πρέπει να σκύβουν το κεφάλι. Πρέπει να είναι περήφανα για την καταγωγή τους και την πατρίδα τους. Χωρίς μυσαλλοδοξίες και χωρίς εθνικισμούς, νυφάλια, ιδιαίτερα τα ποντιόπουλα και τα παιδιά των Μικρασιατών που όπως σας είπα δεν διδάσκονται την ιστορία τους, την ιστορία μας. Αποτελεί εθνική ανάγκη η διδασκαλία της ιστορίας του Μικρασιατικού και Ποντιακού Ελληνισμού στα σχολιά. Οι σύλλογοι κάνουμε έναν άνισο αγώνα, προσπαθούμε να αναπληρώσουμε αυτό το τεράστιο κενό. Όμως δεν έχουμε την πατρίδα των προγόνων μας, γι' αυτό ο αγώνας είναι άνισος. Δεν έχουμε σημείο αναχωράς, όπως έχουν οι αγαπημένοι μας φίλοι, οι Πειρώτες, οι Κρήτες και όλοι οι άλλοι. Έτσι λοιπόν, δεν έχουμε αυτή την κολυμπήθρα, ώστε να εμβαπτίσουμε τα παιδιά μας σε αυτή την κολυμπήθρα. Σε αυτόν τον άνισο αγώνα λοιπόν είναι προτεργάτες οι σύλλογοι, οι πολλοί σύλλογοι, που όμως χρειάζονται στήριξη, πρωτίστως από την πολιτεία και εδώ εν προκειμένου από το Δήμο μας, ο οποίος διατείνεται ότι τα οικονομικά του είναι καλά και χαιρόμαστε πάρα πολύ γι' αυτό. Ας βοηθήσει λοιπόν τους συλλόγους, γιατί αλλιώς θα αναγκαστούμε να πάμε στο σπίτι μας και δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα. Κάποιοι θα τρίβουν τα χέρια τους αν πάμε στο σπίτι μας, να το ξέρετε. Θέλουν όμως στήριξη σύλλογοι και από όλους εμάς, τους πολίτες. Και αν δεν μπορούμε να στηρίξουμε οικονομικά, μπορούμε να διαθέσουμε λίγο από το χρόνο μας. Αντί να καθόμαστε απαθείς μπροστά στο χαζοκούτι και να παρακολουθούμε σειρές του τύπου Σουλεϊμάν ο αιμοσταγής, ο σφαγέας των προγόνων μας και όλων των χριστιανικών πληθυσμών που μας τον παρουσιάζουν σαν μεγαλοπρεπή Θεό. Μας κάνουν μια έντεχνη πλήση εγκεφάλου, επιτρέψτε μου, με τα υπέροχα σκηνικά και πανάκριβα κοστούμια. Καθόμαστε μερικοί, τι ωραία κοστούμια. Λοιπόν, μας κάνουν αυτήν την πλήση εγκεφάλου και εμείς αφελέστατα ενισχύουμε ένα κανάλι που πλήρωσε λεφτά, το αγόρασε και μάλιστα ξέρετε ότι οι Τούρκοι απέτησαν να μην μεταγλωτιστεί στα ελληνικά, να ακούγεται η τουρκική γλώσσα, παρακαλώ. Λοιπόν, τι κάνουμε κι εμείς λοιπόν. Καθόμαστε και βλέπουμε αυτό το εξάμβλωμα αντί να τον μποϊκοτάρουμε, όπως κάνουν οι εφιέστατοι Αρμένοι που συνέπαθαν μαζί με εμάς τους ποντίους, τους προγόνους μας. Φαντάζεστε πώς τρίβουν τα χέρια τους και τι λένε για την νοημοσύνη μόνο των νεοελλήνων οι γείτονάς μας απέναντι, που μας μοσχοπουλάνε τέτοιου είδους εξαμβλώματα, τέτοιου είδους προπαγανδιστικές σειρές, απαγορεύοντας, όπως σας είπα, και τη μεταγλώτηση. Άρα λοιπόν η ευθύνη της αφύπνισης είναι πολύ βαριά. Σταθείτε στο πλευρό των συλλόγων προσφέροντας εθελοντικό έργο. Ευχαριστώ από καρδιάς όλους τους φιλότιμους εθελοντές, συνεργάτες μου αγαπημένους στο Διοικητικό Συμβούλιο, γιατί χωρίς αυτούς τίποτα δεν θα ήταν δυνατόν. Μπορεί να βλέπετε εμένα εδώ, όμως η δουλειά είναι συλλογική. Ευχαριστώ από καρδιάς τον αγαπημένο μας Γιωρίκα Βαφιάδη. Ευχαριστώ. Το φιλότιμο Γιώργο Καζαντζίδη, την ακούραστη Ειρήνη την Παπουλίδου, τον αγαπημένο που τρέχει το Σάββατο Ζευγαρόπουλο,
Το νέο μπαμπά, το παλικάρι μας, τον Παύλο το Φωτιάδη και τα ουλτζή μας. Το νέο μέλος μας, δραστήριο, τη Σοφία την Κατσότη. Το δεξί μου χέρι, στη γραμματιακή υποστήριξη, την Αθηνά της Κουλά Παπαδοπούλου. Το χοροδιδάσκαλο, τον Παναγιώτη τον Μιστακόπουλο. Τον υπεύθυνο φιλανθρωπικού, τον Σίμω τον Σπυριάδη. Όλους τους μουσικούς μας, τον Γιάννη τον Φωτιάδη, τον Παύλο τον Φωτιάδη, τον Γιάννη τον Καζαντζίδη, τον Παναγιώτη τον Καζαντζίδη, τον Περικλή τον Κατσότη και σήμερα που ήταν κοντά μας, τον Ανέστη τον Ιωακιμίδη. Ευχαριστώ τέλος από καρδιάς τον Σουρμενέτε, τον υπέροχο άνθρωπο τον ποιητή, τον Κώστα τον Μαυρόπουλο. Ελπίζουμε να γράφει ακόμα τέτοια όμορφα πράγματα ποιητικά από καρδιάς και ας λέει εκείνος πως δεν είναι ποιητής. Αγαπημένοι φίλοι, πλαισιώστε μας. Ελάτε στα πολιτιστικά μας τμήματα και όχι μόνο, κάθε Σάββατο απόγευμα από τις 4.30 μέχρι τις 8.30 είμαστε στο φιλόξενο χώρο του 13ου Δημοτικού Σχολείου στην Άνω Νέα Σμύρνη, Αρτάκης και Αιγαίου. Έχουμε πολλές ομάδες χορού, κάθε ηλικίας, αρχάριους, προχωρημένους και κάνουμε πάντα με ζωντανή μουσική και γλεντάμε γιατί η φτώχεια θέλει και καλοπέραση. Τέλος, θέλω να σας καλέσω σε φεστιβάλ όπως σας είπα 13 Οκτώβρη, Σάββατο, βράδυ, στο ΟΑΚΑ. Θα ενημερωθείτε όλοι. Όσοι θέλετε να ενημερώνεστε και να συμμετέχετε στις δράσεις μας, μπορείτε πολύ εύκολα να γίνετε μέλη αν είστε ποντιακής καταγωγής ή και φίλοι αν δεν είστε ποντιακής καταγωγής και ενημερώνεστε τακτικά και με αλληλογραφία αλλά και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Θέλω να σας καλέσω επίσης σε μια δράση που κάνουμε κοινή με τους Κρήτες στην Εθελοντική Αιμοδοσία. 11-11 Κυριακή πρωί, Εθελοντική Αιμοδοσία. Και να σας πω ότι κάνουμε και μία εκδρομή διήμερη 20 και 21 Οκτώβρη. Θέλω εδώ να σας ευχαριστήσω θερμά και για να σας ανταμείψω όσους μείνατε μέχρι τώρα, θα δείτε και μαχαίρια. Παύλο και Φώτη, πάμε μαχαίρια, πιτσάκοι! Μη φύγετε, θα χορέψουμε και λίγο εδώ, έτσι. Χορεύουμε όλοι μαζί.
Να είστουν καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Και όσοι θέλετε να έρθετε κοντά μας συντροφιά σε ένα προσκυνηματικό ταξίδι που θα κάνουμε και πάλι μετά από χρόνια, αυτή τη φορά, το καλοκαίρι, στον Πόντο, μπορείτε να έρθετε στην παρέα μας, γιατί τα ταξίδια μας πραγματικά είναι αξέχαστα. Μέσα στο Νοέμβρη θα οργανώσουμε μια βραδιά όπου θα προβάλλουμε την ταινία από το ταξίδι που κάναμε τον Ιούλιο φέτος στη Μικρασία και πολλοί από εμάς, μικρασιάτες στην καταγωγή, επισκέφθηκαν τα σπίτια των γονιών τους. Θα κάνουμε λοιπόν μια βραδιά το Νοέμβρη που θα προβάλλουμε αυτή την ταινία που έχει μορφή ντοκιμαντέρ φτιαγμένα από εμάς και θα κάνουμε και το γλεντάκι μας όπως πάντα. Χορεύουμε λοιπόν τώρα λάχανα και ρασουντέικο. Να είστε καλά, καλή δύναμη, καλό φθινόπωρο. Θέλουμε να σας έχουμε κοντά μας. Να είστε καλά, γεροί και δυνατοί. Υπότιτλοι AUTHORWAVE.